Αλέξανδρο Λιζάρδο. Εξήγησε στο κοινό σου γιατί. Γιατί σου λέμε συγχαρητήρια. Μίλα. Κάποιο λόγο θα έχετε. Πες, Αλέξανδρε. Okay. Λοιπόν, πριν από 5 χρόνια, όταν είχε ήδη κλείσει η ΕΡΤ, μαζί με τη Σαβριάννα Λίτσα, αποφασίσαμε να κάνουμε μία ταινία μικρού μήκους. Με σκοπό να αναδείξουμε ένα έτσι τραγικό θέμα, το οποίο μέχρι και σήμερα μας απασχολεί, ό,τι ακριβώς συμβαίνει στην Μυτιλήνη. Μια μικρή λοιπόν ιστορία, η ιστορία του Σαΐντ, βγήκε μέσα από αυτό το μικρό ντοκιμαντέρ. Ένα αγοράκι το οποίο στην πορεία μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα με την οικογένειά του χάνεται ο πατέρας του, μαθαίνουν ότι ο πατέρας του φυλακίζεται στην Ελλάδα και προσπαθούν τα αδελφάκια μαζί να φτιάξουν ένα παραμύθι, το οποίο πουλήσανε και με αυτό μαζέψανε χρήματα για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή και να βρεθεί μια λύση να ξαναενωθεί η οικογένεια. Ένα λοιπόν ντοκιμαντέρ το οποίο το βγάλαμε με πάρα πολύ αγάπη, η Σταυριάννα Λίτσα, ο Παναγιώτης Γάκης. Τώρα θα υπάρχει για 2 ημέρες στην πλατφόρμα. Θα σας διαβάσω ακριβώς στο πλαίσιο λοιπόν της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Φεστιβάλ της Δράμας δημιουργεί ένα μικρό πρόγραμμα το οποίο θα είναι για 2 μέρες σήμερα και αύριο. Λέγεται Επενδύοντας στο Μέλλον, τα δικαιώματα των νέων, και 5 λοιπόν ταινίες μικρού μήκους θα συναντηθούν με το κοινό ψηφιακά, όπως γίνονται και τα περισσότερα πράγματα αυτές τις μέρες. Συγχαρητήρια. Θα ήθελα πριν πάμε στο βίντεο σου να μου πεις και τον άλλο λόγο για τον οποίο σου λέμε συγχαρητήρια. Ο άλλος λόγος που μου λέτε συγχαρητήρια θα ανακοινωθεί πιο ξεκάθαρα σε επόμενες μέρες. Εντάξει, δώσε μας το βίντεο σου. Εντάξει. Θα σας δώσω το βίντεο μου, θα φτιάξω και τη μάσκα, γιατί τώρα με βλέπω απέναντι πώς είμαι. Σε λιγάκι δεν θα υπάρχει το βλέμμα. Είναι αυτό το παρατήρητο, σκεφτό και η παραλλαγή. Το θέμα μας λοιπόν είναι η υποκριτική και το πώς εξελίσσεται αυτή μέσα στον χρόνο. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να την προσεγγίσουν με μια διαφορετική ματιά. Μία λοιπόν από τις τεχνικές έχει την υπογραφή της Μαρίας Τσαρούχα. Η Μαρία έχει δημιουργήσει μια καινούργια μέθοδο η οποία στηρίζεται στην κβαντική φυσική. Όχι ακριβώς με τον επιστημονικό τρόπο που θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά με την έννοια που έχει η κβαντική φυσική, το ότι μπορώ να είμαι κάτι τώρα και να είμαι και κάτι άλλο σε μια άλλη διάσταση. Αυτό λοιπόν το πράγμα ανοίγει ένα πνευματικό εργαλείο στους ηθοποιούς που αντιλαμβάνονται έναν κλασικό ρόλο με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Την είχαμε συναντήσει λοιπόν τη Μαρία και μας είπε πώς αυτό το εργαλείο έχει ήδη εκδοθεί στο εξωτερικό και σύντομα θα βγει και στην Ελλάδα. Μαρία Όλων Τσαρούχα είναι η δημιουργός της Perceptual Acting and Directing θεωρίας και μεθόδου. Ηθοποιός και σκηνοθέτης που εισάγει τη φιλοσοφία της κβαντικής φυσικής, τις νέες τάσεις της ψυχολογίας, της αυτογνωσίας, της νευροεπιστήμης, του διαλογισμού, της ενσυναίσθησης, του νέου αξιακού συστήματος έθος ως εργαλεία προς εξέλιξη της ανθρώπινης συνειδητότητας. Το θέατρο μου ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους για πάρα πολλά άλλα υπέροχους κλάδους. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που μελετώ, διαβάζω και ερευνώ, ψάχνοντας την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, όχι μέσα από ρόλους και κοινωνικές ταμπέλες, άρχισα να αναρωτιέμαι. Και έτσι, έχοντας ένα puzzle μπροστά μου, άρχισα να συνθέτω τα κομμάτια. Τα κομμάτια της αυτογνωσίας, της ψυχολογίας. Και έφτασα στη φυσική, στην κβαντική φυσική καλύτερα. Οπότε κάπως έτσι έφτασα πριν από 3 χρόνια να ξεκινήσω να κάνω την έρευνα άτυπα τότε. Στο τι κάνω πάνω στη σκηνή και ποια είμαι πάνω στη σκηνή. Για να βρω και να ανακαλύψω ποια είμαι πάνω στη σκηνή, έπρεπε να ανακαλύψω ποια είμαι έξω από τη σκηνή. Εργάζεται βοηθώντας τις ευάλωτες ομάδες γυναικών και παιδιών. Η έρευνα και η μελέτη της για τον υποσυνείδητο άνθρωπο ξεκίνησαν 17 χρόνια πριν και βρίσκονται σε εξέλιξη. Άρχισα να μελετώ άτυπα, αυτό άρχισε μετά, το βάλω στο τραπέζι με τους μαθητές μου, στα σεμινάρια που κάνω, εκπαιδεύοντας κόσμο για το τι σημαίνει υποκριτική. Και έφτασα πριν από 6 χρόνια σε ένα σημείο να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει μια κοινή γλώσσα, ένας γλωσσολογικός κώδικας σε 2 τελείως φαινομενικά διαφορετικούς κλάδους, που είναι η φυσική με το θέατρο. Βέβαια αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία την αναλύω μέσα στο βιβλίο μου, το οποίο κυκλοφορεί στην Αμερική τώρα και με τον τίτλο Supraconscious, The Genius Within You, και στην Ελλάδα με τον τίτλο Υπερσυνείδητος, η μεγαλοφία μέσα σου. Έγραψε το πρώτο της βιβλίο σε ηλικία 13 ετών και είχε αναγνωριστεί ως η νεότερη Ελληνίδα συγγραφέας. Δεν ασπάζομαι σαφώς το ρόλο του φυσικού, δεν είμαι φυσικός. Μελετώ με πολύ αγάπη τη φυσική και την κβαντική φυσική και έχω την τιμή και τη χαρά να έχω αρρωγούς στην προσπάθειά μου την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, τον Ευστράτιο, τον Θεοδοσίου που με τιμά, που μου έχει αφήσει το πεδίο να μπορώ να μελετώ τη φιλοσοφία της κβαντικής φυσικής, τον Φιλντή, τον Παναγιώτη.
κατά τη διάρκεια της πολυετής θητείας της ως ηθοποιός, σκηνοθέτης και δασκάλα θεάτρου, ανέπτυξε την φιλοσοφική και πρακτική προσέγγιση για τη νέα ερμηνεία στο τι σημαίνει να είσαι δρόντας άνθρωπος στη ζωή και στη σκηνή. Για την έρευνα αυτή την οποία κάνω, είχα την ευκαιρία να πάω στην Αμερική, να ζήσω στην Αμερική τα 2 τελευταία χρόνια. Είχα την ευκαιρία να μπορέσω να εκδώσω το βιβλίο στην Αμερική και να έχω αρρωγούς αυτό σημαντικούς ανθρώπους, διανοητές, επιστήμονες, ανθρώπους της τέχνης. Είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας Δραματικών Τεχνών, μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και σύμβουλος στο Media and Art Board του Lifeboat Foundation Think Tank. Με έφερε πίσω ο COVID και έτσι ξανά από εδώ ξεκινάει ένα μέλλον στο να μπορέσω να ανοίξω χώρο για τους Έλληνες να συναντήσουν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους μέσα από την δουλειά την οποία κάνω. Αυτό ήταν. Ο χρόνος είναι σχετικός. Δεν προλαβαίνω. Εδώ πέρασε πολύ γρήγορα με το Λάμπρο. Δεν το περίμενα. Είδες τι ωραία. Ναι, δεν το περίμενα. Κύλησε σαν γάργαρο νερό. Δεν το. Τελικά το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Αλέξανδρε Λιζάρδο και πάλι συγχαρητήρια, σ' αγαπώ. Αύριο στις 4.